Και όντως, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που ανακαλύψαμε τώρα. Σαφώς και υπήρχε πολλά χρόνια. Με ιδιαίτερη της προσοχή διάβασα την έρευνα αυτή που έγινε στην Αγγλία, στον Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα η οποία είναι περίπου η διπλάσια από ό,τι εμάς σε πληθυσμό. Όντως, είναι αλήθεια όλα αυτά όσο αναφέρει. Δεν είναι ψέματα. Και με εμάς, εδώ στην Κρήτη, να μετράμε για το 2022, καταμετρημένοι 55 δικοί μας άνθρωποι να έχουν φύγει. Για τον αριθμό των τραυματιών, αλήθεια, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με τον νεκρό. Αφήνουμε κατά μέρος και δεν μιλάμε για τους τραυματίες. Για την προσπάθεια, εσείς το έχετε πει βέβαια, κατά κόρον, και γι' αυτό το υπενθυμίζω, κύριε Μημεράκη, για την προσπάθεια που γίνεται από τον ίδιο τον τραυματία, από την οικογένειά του, ο πόνος, ο χρόνος, τα έξοδα για να επανέλθει κάποιος, ειδικά όταν έχει τραυματιστεί σοβαρά, και ειδικά για εκείνους τους ανθρώπους που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να επανέλθουν στη δική τους την κανονικότητα, έτσι. Ακριβώς, κυρία Δουργεράκη, αυτό που θα σας πω, που λέω και στα παιδιά που κάνω όλα αυτά τα 25 χρόνια τώρα μαθήματα, ειδικά τα θεωρητικά που ξεκινήσαμε από το 2000 υποχρεωτικά πλέον να γίνονται, αν ήταν στο χέρι μου, θα επέβαλα στον κάθε οδηγό, προσέξτε, στον κάθε οδηγό να κάνει μια επίσκεψη στο ΚΑΤ στην Αθήνα, και ειδικά στο κομμάτι της ορθοπαιδικής κλινικής, και αν ήταν στο χέρι μου, θα ήθελα να βάλω όλους μας να κάτσουμε για 24 ώρες σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και να κάνουμε όλες τις συνήθειες και τις διαδικασίες που κάνουμε κανονικά κάθε μέρα. Μία φορά, δηλαδή φανταστείτε τον εαυτό σας 24 ώρες καθυλωμένοι σε ένα τέτοιο αναπηρικό αμαξίδιο και να πρέπει να κάνετε αυτά που κάνετε. Ωραία, θα σας απαντήσω. Θα δείτε ράμπες αμαία και θα δείτε πόσα προβλήματα θα βγουν. Θα σας απαντήσω σε προσωπικό επίπεδο για να μην κατηγορηθώ από τους λοιπούς. Αυτές τις 24 ώρες πραγματικά θα έλεγα, ορκίζομαι και ξαναρκίζομαι ότι δεν θα ξανακάνω το ίδιο λάθος, ότι θα είμαι πολύ προσεκτική. Με το που θα περνούσαν άλλες 24 ώρες θα επαναρχόμουν στα ίδια. Η δύναμη της συνήθειας και αυτό που είπα πριν από λίγο. Εμάς δεν θα μας τύχει, δεν είμαστε εν δυνάμει θύματα τροχαίου. Εμείς θα ξέρουμε όλα από τα γενοφάσκια μας. Σίγουρα. Αυτό λοιπόν όμως πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει θέλει πολιτική βούληση, όπως έχουμε συζητήσει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει πολιτεία σε αυτό το κομμάτι, πέρα από τον οδηγό, ο οποίος σαφώς και έχει μεγάλη ευθύνη και αυτός, αλλά και η πολιτεία λοιπόν θα έπρεπε να φτιάξει τον νέο οδηγό, όπως είπαμε, από πολύ μικρή ηλικία, να μπει το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής που έχει μαλλιάσει και η δική σας γλώσσα να το λέτε και να το λέμε και να το ξαναλέμε, και ότι πρέπει να γίνει από συγκεκριμένους άνθρωπους που μπορούν να το διδάξουν, προκειμένου να φτάσουμε στο επίπεδο, κυρία Λουκεράκη, όταν ο οδηγός βλέπει το πορτοκαλί, το οποίο μετά από λίγο θα ανάψει κόκκινο, να μην επιταχύνει να περάσει. Πώς μπορώ λοιπόν να φτιάξω εγώ αυτόν τον άνθρωπο έτσι ώστε να φτάσει στην κατάλληλη ηλικία και συγκεκριμένη στιγμή να μην το κάνει. Και θέλω λίγο τώρα, μένοντας λίγο στην έρευνα αυτή που διάβασα με πάρα πολύ προσοχή. Αξίζει να πούμε τα στοιχεία της, σαφέστατα. Ναι, τα στοιχεία της είναι πάρα πολύ κρίσιμα και πολύ σημαντικά. Εγώ λοιπόν τι θα ήθελα, να το δούμε λίγο διαφορετικά. Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο. Πάμε μόνο να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία λέει αυτή η έρευνα, για να προχωρήσετε εσείς στα σχόλιά σας λίγο παρακάτω, κύριε Μημαράκη. Να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, αυτό που έμεινα και που θα πρέπει να μείνουν, γιατί είναι μια πραγματικότητα, είναι ότι οδηγοί ηλικίας 35 με 44, δηλαδή αυτή η δεκαετία 35-45, ουσιαστικά κοιμούνται μόνο 5-6 ώρες τη νύχτα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ το βλέπω και από μένα, να σου πω την αλήθεια. Οι ώρες που κοιμόμαστε γενικότερα είναι λιγότερες και δεν είναι και τόσο ποιοτικές. Δηλαδή, όλοι έχουμε το άγχος μας, το ζόρι μας πολλές φορές και δεν κάνουμε ένα συνεχόμενο σωστό ύπνο. Θα μου πεις αυτό τώρα, πώς μπορώ να το κάνω όταν το περιβάλλον το οποίο ζω είναι τόσο καταπιεστικό και μου δημιουργεί διάφορα θέματα. Τώρα, αυτό είναι αλλουνού απάντηση που θα πρέπει να δώσει. Αυτό όμως, αυτές οι λίγες ώρες ύπνου, και ότι έλαβε δεν βαριέσαι, σε μένα δεν θα τύχει τίποτα, και εγώ εξαιρούμε από όλο αυτό το κομμάτι των τροχαίων οδικών ατυχημάτων, σίγουρα όμως επηρεάζει την οδήγησή μου εκείνη τη στιγμή. Και θέλω λίγο τώρα να μείνω σε αυτό το κομμάτι, θα σας το δώσω ένα διαφορετικό τρόπο να το καταλάβουμε και θα μιλήσω για το χρόνο αντίδραση του ανθρώπου. Θα ήθελα λοιπόν, μακάρι να μπορούσαμε όλοι οι οδηγοί να καταλάβουμε κάποια βασικά πράγματα και πιστέψτε με, θα αλλάζαμε. Σκεφτείτε λοιπόν, κυρία Δουργεράκη, τώρα αυτή τη στιγμή ότι ο μέσος οδηγός, ένας νορμάλος οδηγός όπως είμαστε όλοι εμείς, από τη στιγμή που θα έχουμε ένα ερέθισμα, που θα δούμε ας πούμε, το κλασικό παράδειγμα που λέμε την μπάλα στο δρόμο με το παιδί, θέλουμε περίπου ένα δευτερόλεπτο μέχρι να πατήσουμε το φρένο. Ένα δευτερόλεπτο, δεν ξέρω αν σας φαίνεται πολύ λίγο, είναι ένα δευτερόλεπτο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που εγώ που θα δω, θα έχω το ερέθισμα, αυτό θα περάσει στο οπτικό μου νεύρο, θα πάει στον εγκέφαλο, εκεί θα επιλέξω και θα σκεφτώ τι πρέπει να κάνω. Να στρίψω, να πατήσω φρένο, να κάνω το οτιδήποτε. Και μετά από αυτό το δευτερόλεπτο μου θα πατήσω το πετάλι του φρένου μου. Αν τώρα εγώ πηγαίνω μια ταχύτητα των 50 χιλιόμετρων,
για να βρω αυτή την απόσταση που διένει στο αυτοκίνητό μου, που εγώ δεν έκανα τίποτα, γιατί εκφύσεως δεν μπορώ να κάνω, είπαμε θέλω αυτό το δευτερόλεπτο, θα πολλαπλασιάσω, σκεφτείτε τώρα, τη δεκάδα των χιλιόμετρων, ας πούμε ότι πηγαίνουμε 50 χιλιόμετρα επί 3, για να καταλάβω τα μέτρα που διανύει το αυτοκίνητό μου, που εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άρα λοιπόν, 3, 5, 15. Στα 50 λοιπόν χιλιόμετρα, δεν θα πάω στα παραπάνω, στα 50 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο μου ουσιαστικά από τη στιγμή που εγώ θα δω αυτό το ερέθισμα μέχρι και που θα πατήσω το φρένο θα διανύσει περίπου 15 μέτρα χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Αν τώρα εγώ είμαι κουρασμένος και θα πάω λοιπόν εδώ στην κόπωση, είμαι ξενυχτισμένος ή και το κινητό, γιατί και η έρευνα συνεχίζει και λέει και για το 9% του χρόνου οδήγησης που αφιερώνει στο κινητό οι επαγγελματίες οδηγοί. Αν λοιπόν εγώ αυτό το δευτερόλεπτο το θέλω εκ των πραγμάτων. Όταν θα είμαι αφηρημένος, θα είμαι κουρασμένος, θα είμαι νησταγμένος, θα έχω την προσοχή μου κάπου αλλού ή ενδεχομένως πουθενά αλλού, αυτός ο χρόνος αυξάνεται. Άρα καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό. Το έχει αναλογιστεί ποτέ κανείς. Και τώρα όσοι μας ακούνε μπορούν να δουν πόσο τρέχουν, με 50, με 40, με 60, να πολλαπλασιάσουν επί 3 και να καταλάβουν ότι αυτή η απόσταση ουσιαστικά είναι ανεξέλεγκτη. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Άρα θα πρέπει να έχω το νου μου τουλάχιστον σε αυτό, να είμαι στην οδήγησή μου και να προσέχω αυτό το ερέθισμα που λαμβάνω από τον δρόμο. Είναι αυτό που μας λέτε πολλές φορές, πρέπει να είμαστε πάντα υποψιασμένοι, γιατί ακριβώς δεν ξέρεις τι θα σκάσει μπροστά σου. Αλλά και τις περισσότερες φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε ωστόσο αυτό. Εμπιστευόμαστε πολύ περισσότερο τις δικές μας τις δυνάμεις. Εμπιστευόμαστε πολύ περισσότερο, αν θέλετε, τη δυναμική που έχει το αυτοκίνητό μας. Και πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε ως παράδειγμα, κύριε Μημαράκη, όχι απλά δεν θα μας τύχει, αλλά ίσως να είναι και λίγο παραπάνω παραμυθιασμένο. Ακριβώς, σκεφτείτε τώρα ότι ένας μέσος οδηγός στην όλη οδηγική του καριέρα, αν μπορούσα να το θέσω έτσι, οι τρεις στους τέσσερις, δηλαδή το 75% κάποια στιγμή θα εμπλακούν σε ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν λέω ότι θα είναι δυστύχημα θανατηφόρο, γενικά. Ένα τροχαίο ατύχημα. Έστω και αν είναι ηλικία. Ας είναι με ηλικίες ζημιές, ναι. Είναι λοιπόν οι τρεις στους τέσσερις. Πώς ξέρουμε εμείς λοιπόν ότι θα είμαστε ο τέταρτος και θα είμαστε ένα, δύο, τρία. Νομίζω πως δεν μπορεί κανείς να το ξέρει αυτό. Σίγουρα δεν μπορεί να το ξέρει. Αλλά ξαναλέω ότι για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, η πολιτεία σαφώς έχει τις ευθύνες της και με τους δρόμους και με τις διαγραμμίσεις και με το φωτισμό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και συγχωρητικού χαρακτήρα δρόμους όπως θα έπρεπε να έχουμε και ελπίζω η Κρήτη να αποκτήσει κάποια στιγμή. Θα πρέπει όμως να γίνει και κάτι από τον ίδιο τον οδηγό. Θα πρέπει να το καταλάβει. Δεν είναι ότι δεν το ξέρει. Γιατί όταν βλέπουμε ένα οδηγό και περνάει το φανάρι με κόκκινο, δεν ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι πρέπει να σταματήσει. Δεν το πιστεύω ότι δεν το ξέρει. Δεν το έχει μάθει ποτέ. Άρα λοιπόν αυτός ουσιαστικά περνάει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δυνάμει δολοφόνος. Περνάει για να σκοτώσει. Γιατί δεν ξέρει, θα συναντήσει λίγο πιο κάτω. Οπότε, είναι πραγματικά μια έρευνα η οποία σε προβληματίζει πάρα πολύ. Λέει επίσης, γιατί εσείς κάνετε την αναφορά για τους οδηγούς ηλικίας 35 έως 44 ετών ή για τους επαγγελματίες οδηγούς που σε ένα μεγάλο ποσοστό, 9% του χρόνου της οδήγησης, το περνούν μαζί με το κινητό τους τηλέφωνο. Λέει επίσης αυτή η έρευνα και κάτι άλλο. Οι νέοι οδηγοί ηλικίες 18 έως 24 ετών είναι πιο πιθανό να κοιμηθούν στο τιμόνι. Όχι λόγω έλλειψης εμπειρίας, το λέω αυτό και θέλω την αναφορά σας αυτή και το σχόλιο σας αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα είπατε ότι εμπιστεύεστε τα νέα παιδιά, διότι πλέον έχουν με το μέρος τους την τεχνολογία, είναι οι γνώσεις, είναι ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει, είναι πολύ, αν θέλετε, πιο εύκολο να στροφάρουν, είναι πολύ πιο εύχριστα τα πράγματα για αυτούς, αλλά και λόγω του τρόπου της ζωής τους. Από την άλλη, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι πως 18% των νεαρών οδηγών δήλωσαν ότι θα συνέχιζαν να οδηγούν ακόμα και όταν ήταν κουρασμένα. Σωστά, κύριε Δουρέκη, θα το πω άλλη μια φορά για τα νέα παιδιά και όπως σας έχω πει και θα το πω άλλη μια φορά και επιμένω σε αυτό, αυτή η γενιά τώρα που διδάσκω εγώ τουλάχιστον σε αυτά στα 18 τους με 20-22 και μπορώ να πω ότι είναι η πιο μορφωμένη γενιά που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πέρα από αυτό όμως, αν συγκρίνω τα 18χρονα που έκανα εγώ το 2000 με τα 18χρονα που κάνω τώρα, τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετικά. Πολύ πιο συναισθαλμένα. Είναι από τα παιδιά που θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, θα βγούμε. Ωραία, εγώ δεν θα πιω. Δεν λέω ότι είναι βέβαια όλοι έτσι, αλλά σίγουρα όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα παιδιά αυτά είναι ευσυνείδητο ποσοστό. Και είναι ευσυνείδητα παιδιά. Ξέρουν τι θα κάνουν, ξέρουν πώς θα συμπεριφερθούν, μαθαίνουν. Πολλές φορές δεν θέλουν να γίνουν σαν όλους τους άλλους οδηγούς. Άπειρα παραδείγματα τα οποία μου λένε στα μαθήματα που κάνουμε, ότι δεν θέλω να γίνω σαν κι αυτούς. Δεν είμαι ο οδηγός ο οποίος θα ανοίξω την πόρτα μου και θα βγάλω στο αυτοδοχείο να ρίξω τα σκουπίδια κάτω. Δεν είμαι ο οδηγός ο οποίος θα πάω απειλητικά, με απειλητική ταχύτητα στη διάβαση πεζών και θα σε αναγκάσω να περάσεις γρήγορα, γιατί εγώ θέλω να περάσω. Δεν είναι τα παιδιά αυτά. Ξαναλέω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι και μπράβο τους, είναι μια πραγματικότητα.
Τώρα, από την άλλη, αυτό που συζητάμε όσον αφορά το κομμάτι της κούρασης, ναι, και δεν είναι μόνο οι ηλικίες αυτές, οποιοδήποτε από εμάς. Βάλτε ένα παράδειγμα τον εαυτό σας. Αν σας δείξει πάρα πολύ κουρασμένο και πρέπει να κάνετε έστω και μια μικρή διαδρομή από τη βιομηχανική στο σπίτι σας, δεν θα το κάνατε. Θα το κάνατε. Κακά τα ψέματα. Όλοι θα το κάναμε. Και όλοι το κάνουμε. Και όλοι το κάνουν. Ναι, είναι άλλη η συμπεριφορά μου στο δρόμο, είναι διαφορετικά τα αναγκαστικά μου. Βέβαια. Σίγουρα είναι μειωμένα, σίγουρα μπορεί να προκύψουν τα πάντα, αλλά σίγουρα όμως από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς προλίγου, δεν εξαιρείστε από ένα τροχαίο ατύχημα. Γιατί αν το ξέρατε, θα λέγατε, όπα, σήμερα δεν θα πάρω το αυτοκίνητο, θα πάω με ταξί. Αν το ξέρατε ότι σήμερα θα τρακάρω. Και εκτός αυτό, δεν νομίζω ότι ένας νορμάλ άνθρωπος μπορεί να βγει από το σπίτι και να πει ότι πάω σήμερα να τρακάρω, ή να χτυπήσω ένα πεζό, ή να κάνω μια παράσταση, ή να χτυπήσω ένα μηχανάκι. Ένας νορμάλ άνθρωπος σαφώς δεν έχει στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Απλά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευνίδιο. Εκεί πρέπει να το καταλάβω ότι μπορεί να συμβεί και σε σένα. Όχι απαραίτητα να φταίς, δεν θα πω ότι φταίς. Μπορεί ας πούμε να έρθει να πέσει κάποιος πάνω σου, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι δεν είσαι καλός οδηγός. Ας πούμε ότι είσαι ο καλύτερος οδηγός που έχει υπάρξει ποτέ. Κάποιος άλλος όμως δεν είναι ο καλύτερος που έχει υπάρξει ποτέ και πέφτει πάνω σου. Τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή. Και οι αιτίες βέβαια της κόπωσης δεν είναι μόνο το να είσαι κουρασμένος, ενδεχόμενα η εργασία σου να σου έχει δώσει αυτή την κόπωση. Μπορεί να είναι και ή με ένα ξενύχτη, μπορεί να είναι και οι λόγοι υγείας. Μπορεί να είναι, ας πούμε, ο διαβήτης, μπορεί να είναι η κατάθλιψη, μπορεί να είναι το αυξημένο άγχος. Όλα αυτά που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο για να φαίνεται αυτή η κούραση στην επόμενη μέρα. Ακριβώς, και είναι γενικότερο, και όχι ένα παραπάνω στην οδήγηση, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Τώρα στο γραφείο, αν είσαι κουρασμένος και σε πάρει και έτσι ένα-δύο λεπτάκια ο ύπνος, δεν θα γίνει και κάτι ιδιαίτερο, θεωρώ. Ενώ, ας πούμε, στο τιμόνι, αν συμβεί αυτό όχι για λεπτά, για δευτερόλεπτα, είναι τραγικό. Καταλαβαίνετε τις συνέπειες αυτές. Λοιπόν, πολύ προσοχή, όχι μόνο. Γενικότερα από την αστυνομία να πούμε ότι πρέπει πάλι να έχουμε ένα αστυνομικό πάνω από το κεφάλι μας και να μας αστυνομεύει για να γίνουμε καλύτεροι. Ίσως αυτό στη δικιά μας γενιά, ναι, ίσως θα έπρεπε να γίνει. Αλλά πρέπει να επενδύσουμε γενικότερα στον παράγοντα άνθρωπο, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη επενδύσει σε αυτό. Σκεφτείτε τώρα τα μοντέρνα αυτοκίνητα εδώ και πολλά χρόνια, από το 2010 φανταστείτε και μετά, έχουν αισθητήρες με υπέρυθρες οι οποίες διαβάζουν το πόσο γρήγορα νεοκλίνεις τα μάτια σου και πόσο γρήγορα αντιδράς. Όταν λοιπόν το αυτοκίνητο καταλάβει αυτή την κόπωση, σου βγάζει ένα φλιτζάνι καφέ και αχνιστό πολλές φορές ανάλογα την έκδοση του αυτοκίνητου και σου λέει είναι ώρα να κάνεις ένα διάλειμμα. Και σου προτείνει και τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που έχουν και πλοήγηση μέσα, σου προτείνει και πού να πας να σταματήσεις. Άρα λοιπόν ήδη οι εταιρείες το έχουν δει αυτό το πρόβλημα, όπως επίσης και ένα αισθητήρα που έχουν μπροστά προκειμένου να αποφύγουμε τη σύγκρουση, γιατί εμείς είπαμε θέλουμε ένα δευτερόλεπτο, ενώ αυτός θα διαβάσει τη μείωση ταχύτητας του προηγούμενου αυτοκίνητου. Για να προλάβουμε τα μέτρα τα οποία χρειάζονται να κινητοποιηθεί ακριβώς. Το αμάξι, Βέβαια, ακριβώς. Και φρενάρει το αυτοκίνητο και εσείς κατευθείαν λες Παναγία μου, τι έγινε τώρα, γιατί φρενάρει, τι συνέβη. Και μετά από μισό δευτερόλεπτο καταλαβαίνεις ότι ναι, όντως καλά έκανε και φρενάρει. Καλά. Όλα αυτά βέβαια μοιάζουν με εικόνες του μέλλοντος, όχι ότι σταδιακά έχουν μπει ήδη στη ζωή μας. Κοιτάξτε, η τεχνολογία γενικότερα μπαίνει πάρα πολύ και θα δείτε και καινούργια πράγματα. Θα δείτε και με το αλκοτέστ, το αλκοολόμετρο που θα μπει στα αυτοκίνητα. Όλα είναι καθοδόν. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας οδηγός ο οποίος θα έχει πάνω από ένα ορισμένο ποσό αλκοόλ στο αίμα του δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητό του δεν θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Πώς θα γίνει τόσο αυτό? Απλά, με το που θα κάθεται στη θέση του οδηγού. Ναι. Είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, θα το φυσάω? Θα μου βγάζει μηχάνημα που θα φυσάω? Σκεφτείτε ότι όπως είστε, όπως θα αναπνέετε κανονικά, ναι. Αυτό έχει πάνω εκεί που είναι το σκιάδιο για τον ήλιο, ναι. Φανταστείτε, ναι, ναι. Έχει ένα αισθητήρα, ναι. Το οποίο σε αισθητήρα τι θα κάνει, θα μετράει την ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας, την αναπνοή σας. Μάλιστα. Σαν αλκοολόμετρο, ας πούμε, αυτό που είναι, έχει τροχέα. Και εκεί θα κρίνει αν μπορεί να βάλει μπροστά ή όχι. Στην Ελλάδα, ας πούμε, για τον ένα νορμάλ οδηγό είναι 0,50 γραμμάρια ένα λίτρα αίματος το ποσοστό αλκοόλ. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να μηδενιστεί για τον οδηγό, όποια κατηγορία και να είναι. Στους νέους οδηγούς είναι 0,20, ας πούμε, και στους επαγγελματίες επίσης 0,20. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι 0 για τον οδηγό. Άλλα κράτη-μέλη έχουν το 0 ως ανώτατη τιμή, που είναι δηλαδή ουσιαστικά καθόλου αλκοόλ, και επιμένω καθόλου. Από εκεί πέρα λοιπόν η κάθε εταιρεία θα προσαρμόσει τα οχήματά της βάσει αυτού του δεδομένου που θα έχει κάθε φορά. Οπότε θα μας περιορίσει λίγο σε αυτό. Η τεχνολογία η οποία μπορεί να μπει στις υπηρεσίες μας για να σώσει ανθρώπινες ζωές όταν εμείς δεν εκτιμούμε τη δική μας τη ζωή. Δηλαδή
Δεν έχω πώς να το περιγράψω, κύριε Μεϊμαράκη. Λοιπόν, να πούμε για το τέλος ότι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι η έρευνα αυτή έγινε στην Βρετανία από τη λέσχη αυτοκινήτου. Έγινε μια έρευνα σε 20.000 οδηγούς και μάλιστα ήταν ενδεικτικά και τα αποτελέσματα, δηλαδή το 13% των οδηγών αυτών παραδέχθηκαν ότι κάποια στιγμή αποκοιμήθηκαν στο τιμόνι ενώ οδηγούσαν, και το 40% είπαν ότι ένιωθαν τόσο κουρασμένοι που δεν μπορούσαν να μείνουν ξύπνοι για όλο το ταξίδι. Το 57% είπαν ότι σταμάτησαν τη στιγμή που συνειδητοποίησαν ότι ήταν πολύ κουρασμένοι για να συνεχίσουν να οδηγούν. Αλλά δεν αλλάζει αυτό σε κάτι το αν έγινε στην Βρετανία. Θυμίζει τη δική μας την πραγματικότητα του καθενός, την καθημερινότητά του, έτσι. Ακριβώς. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Το τροχαιοδικό ατύχημα δεν γνωρίζει, δεν έχει ούτε σύνορα, ούτε επιλέγει άντρες, γυναίκες ή πολιτικές πεπιθήσεις, ή πιστεύω, είτε κόμματα, είτε όλα αυτά που λέγαμε τόσα χρόνια. Εννοείται. Έτσι. Και είμαστε πια πολύ λίγοι για να θυσιάζουμε τους ανθρώπους. Να αφήνουμε να θυσιάζονται, μάλλον, τόσοι άνθρωποι. 55 νεκροί και δεν ξέρω πόσοι τραυματίες το 22, μόνο στην Κρήτη, νομίζω ότι είναι μεγάλο. Και σκεφτείτε, κύριε Δουλγεράκη, τα νούμερα αυτά που έχουμε από την έρευνα. Συμμετείχαν πάρα πολλοί οδηγοί, οι οποίοι δέχτηκαν και μπήκε κάμερα στο αυτοκίνητό τους. Σκεφτείτε αυτό που σας λέω. Άρα γνώριζαν ότι παρακολουθούνται για το συγκεκριμένο κομμάτι, όχι για πρόστιμα, για να καταγραφεί ακριβώς η πραγματική εικόνα να αποτυπωθεί στην έρευνα. Άρα γνώριζαν. Άρα θεωρώ ήταν και πιο προσεκτικοί από ό,τι θα ήταν αν δεν υπήρχε κάμερα μέσα. Mm-hmm. Για σκεφτείτε και αυτό. Οπότε το ποσοστό θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Κατά την προσωπική μου άποψη. Να είμαστε καλά, λοιπόν. Έστω και αυτές οι κουβέντες, οι λίγες που μπορεί να βοηθήσουν τον κάθε ένα από εμάς λίγο παραπάνω να σκεφτεί. Η δεύτερη σκέψη ποτέ δεν έβλεψε κανένα μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Μεϊμαράκη. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δουγεράκη. Εύχομαι να έχουμε μια πραγματικά πολύ καλή χρονιά, να τα μηδενίσουμε επιτέλους αυτά τα ατυχήματα, γιατί δεν υπάρχει πιο άδικος τρόπος να φύγει ένας. Και όπως αυτό που είπατε στην αρχή, έτσι θα κλείσω. Πίσω από τους αριθμούς αυτούς, τους 55, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πόνο. Πολύ μεγάλο πόνο κρύβουν όλα αυτά τα νούμερα και δεν θα πρέπει κανείς μας να το βιώσει. Αν μακάρι να μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, και το εύχομαι για όλους αυτούς. Και ας βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Ας φτάσουμε και λίγο πιο μετά. Και ας μας μπει κάποιος και ας μας προσπεράσει και ας μας φερθεί λίγο με τιμωρητικού χαρακτήρα συμπεριφορά, όπως έχω πολλές φορές. Δεν πειράζει. Δώστε τόπο στην οργή. Η ουσία είναι να φτάσουμε να είμαστε ασφαλείς. Τώρα, 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, δεν θα αλλάξει και τίποτα ιδιαίτερο.